μεγάλη νίκη για την ομάδα της Πύλου μέσα στο Ασπρόχωμα με 1-0, παρά το γεγονός ότι πέρατε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 παίκτες. Ναι, εντάξει, είναι μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη που τη ψάχναμε πολύ καιρό. Είναι αποτελέσματα που δίνουν βασικά ψυχολογία, καλή ψυχολογία, για να χτίσεις πράγματα τα οποία δουλεύεις μέσα στις προπονήσεις και πρέπει να τα βγάλεις στο γήπεδο. Εντάξει, τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο σε αυτό. Δύσκολες συνθήκες, παίξαμε περίπου ένα μήχρονο με λιγότερο ποδοσφαιριστή, με λιγότερο παίκτη. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ σωστοί, διαχειριστήκαμε το παιχνίδι πολύ σωστά τακτικά. Σίγουρα ο μεγάλος στόχος για την Πύλο τη φετινή περίοδο, καθώς ουσιαστικά την παραμονή την έχετε εξασφαλίσει, είναι το κύπελο. Εκεί που είσαστε στους 4 και στο πρώτο παιχνίδι έχετε επικρατήσει και 3-0 της ομάδας του Διαβολητσίου. Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι το κύπελο, γιατί όταν φτάνει στους 4, όλες οι ομάδες μαθηματικά έχουν 25% πιθανότητες να κατακτήσουν στο κύπελο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει και το δεύτερο βήμα για να αποκριθούμε στο τελικό, γιατί έχουμε τη ρεβάνς της 18ης Φεβρουαρίου που θα δώσει το εισιτήριο το τελικό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και μετά θα δούμε τι θα γίνει περαιτέρω. Ναι, σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι στόχος μας, ο βασικός στόχος. Και επειδή αυτά τα παιχνίδια και αυτά τα τρόπια τα σκόνουν παίκτες με προσωπικότητα, πιστεύετε κύριε Γαγαλέτη ότι οι παίκτες σας έχουν αυτό το μέταλλο για να σηκώσουν κάποιο κύπελο? Εγώ το πιστεύω και το πιστεύω ότι το έχουν αυτό το μέταλλο. Είναι ευκαιρία να το αποδείξουν. Αν θα περάσουμε στο τελικό, αν θα προκριθούμε στο τελικό, ξαναλέω, έχουμε απλά ένα πλεονέκτημα. Δεν έχουμε προκριθεί, γι' αυτό είναι δεδομένο. Και είναι καλό και για μια ομάδα να προσθέτει στην τροπιοθήκη της τίτλους.